Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή προσαρμόστηκε και συμμετείχε στη μεγάλη ευρωπαϊκή προσπάθεια προμήθειας του εμβολίου. Και μπορεί κάποιος να ασκήσει όντως μια κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ενδεχομένως να άργησε λίγο σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με το Ηνωμένο Βασίλειο. Για σκεφτείτε όμως τι θα είχε συμβεί εάν δεν είχαμε ευρωπαϊκές αγορές. Πως όλες οι μεγάλες και ισχυρές χώρες θα έσπευδαν να εξασφαλίσουν για τον εαυτό τους περισσότερα εμβόλια, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν εμβόλια για τις μικρότερες, πιο αδύναμες χώρες. Ήταν μια επιτυχία της Ευρώπης ότι αγοράσαμε τα εμβόλια μαζί. Τι έκανε λοιπόν η Ελλάδα? Η Ελλάδα σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου, έχει ήδη προαγοράσει 25 εκατομμύρια δόσεις. Επειδή υπάρχουν εμβόλια διδοσικά και μονοδοσικά, αυτό αντιστοιχεί σε παραπάνω από 15 εκατομμύρια εμβόλια για 7 άντε 8 εκατομμύρια συμπολιτών μας, στην καλύτερη περίπτωση που θα εμβολιαστούν. Έχουμε δηλαδή προαγοράσει το διπλάσιο, θα το ξαναπώ, το διπλάσιο αριθμό εμβολίων από ό,τι χρειαζόμασταν. Εάν κάποιοι πιστεύουν ότι πρέπει να αγοράσουμε ακόμα περισσότερα, θα είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα σπεύσουν μετά να μας κατηγορήσουν και να υπονοήσουν ότι το κάνουμε για λόγους οικονομικής δοσοληψίας. Θέλω να επιβεβαιώσω λοιπόν τον ελληνικό λαό ότι έχουμε επαρκέστατα εμβόλια, ειδικά από τον Απρίλιο και μετά. Θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη προσφορά εμβολίων σε σχέση με τη ζήτηση για εμβολιασμό που θα υπάρχει. Η δυσκολία είναι δυσκολία αυτή τη στιγμή που έχουμε λιγότερα εμβόλια. Γι' αυτό και υπάρχει μια σταδιακή αύξηση του εμβολιασμού και του αριθμού των εμβολίων που γίνονται ημερήσια, προκειμένου να κατανείμουμε με έναν λογικό τρόπο τα εμβόλια τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας.